Χαίρετε κυρίες και κύριοι, παρακολουθείτε το δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Επιλογές. Μαζί θα δούμε όλα τα θέματα των Σερών αλλά και της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Η ψυχολογική φόρτιση λόγω σοβαρού προβλήματος υγείας που προέκυψε πρόσφατα έσπρωξε στη φυγή τον 60χρονο Ιωάννη Τσίτα από το Σιδηρόκαστρο. Τα ίχνη του 60χρονου αγνοούνται από το περασμένο Σάββατο και για την εξαφάνισή του έχει σημάνει Silver Alert. Ανάστατη είναι η κοινωνία του Σιδηροκάστρου μετά την εξαφάνιση του 60χρονου Ιωάννη Τσίτα, τα ίχνη του οποίου αγνοούνται από το περασμένο Σάββατο. Ο 60χρονος, ο οποίος έμενε μαζί με τη σύντροφό του, αντιμετωπίζει κινητικά προβλήματα και τελευταία ήταν ψυχολογικά φορτισμένος, σύμφωνα με μαρτυρίες των οικείων του. Μάλιστα, λόγω των προβλημάτων αυτών, θα έπρεπε σύντομα να προχωρήσει σε ακόμη μία χειρουργική επέμβαση, κάτι το οποίο και δεν επιθυμούσε. Το περασμένο Σάββατο έφυγε από το σπίτι του με το αυτοκίνητό του, ένα μαύρο Ford με γερμανικές πινακίδες. Αυτό που προκαλεί ανησυχία είναι το γεγονός ότι λόγω των προβλημάτων που αντιμετωπίζει πρόσφατα είχε εκφράσει την επιθυμία να λειτουργήσει αυτοκαταστροφικά. Το Σάββατο το απόγευμα 30 Ιουνίου έφυγε από το σπίτι 5 η ώρα σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση. Φορούσε μια φόρμα γκρι και μια μπλούζα, τώρα δεν είμαι σίγουρη 100%, ή μαύρη ή γκρι, μαύρο γκρι. Έχει πατηρίτσες και δεν φορούσε παπούτσια, έφυγε με τις παντόφλες του σπιτιού, μία παντόφλα συγκεκριμένα, γιατί στο άλλο το πόδι, επειδή είναι φτυπημένο, δεν φορούσε. Mm-hmm. Έφυγε με τα μάξι, ένα Ford Mondeo, παλιό μοντέλο, με γερμανικές πινακίδες. Πίσω ο προφυλακτήρας είναι βγαλμένος, είναι σκασμένος. Κύριε Αβραμίδου, όταν έφυγε, σας είπε που πάει, είπε φεύγω, θα είπε, πάω μέχρι... Είπε φεύγω και μην περιμένεις να γυρίσω το βράδυ. Mm-hmm. Ήταν σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση γιατί είχε ένα πρόβλημα υγείας με το πόδι του. Mm-hmm. Και τελευταία που πήγε στο γιατρό του, τον είπε ότι υπάρχει πιθανότητα να του το κόψουνε. Ψυχολογικά δεν ήταν καλά, δεν τον δεχότανε. Στην κατοχή του έχει τις πατερίτσες του με τις οποίες και κινείται. Ένα τσαντάκι μέσης με την ταυτότητά του, τα κλειδιά του σπιτιού του και ένα αμεληταίο χρηματικό ποσό. Προσπαθήσατε να επικοινωνήσετε μαζί του μέσω κινητού τηλεφώνου? Ναι, παίρναμε συνέχεια τηλέφωνο. Δεν το σήκωσε το τηλέφωνο ποτέ και σε κανέναν. Mm-hmm. Μέχρι χθες το πρωί, mm-hmm, που έσβησε το κινητό μάλλον από μπαταρία. Το στίγμα που μας έδωσε τελευταία το κινητό από τις κεραίες είναι από Βυρώνια, Ορόγια, αυτό το μέρος. Mm-hmm. Έχει ύψος 1,75 και όταν χάθηκε φορούσε μπλε ή μαύρη κοντομάνικη μπλούζα, γκρι φόρμα και παντόφλες. Τα μαλλιά του είναι πιο μακριά σε σχέση με την φωτογραφία. Για την εξαφάνισή του έχει σημάνει Silver Alert. Όλος ο κόσμος είναι εδώ. Mm-hmm. Όλοι ήρθαν. Ερευνήσατε και τη γύρω περιοχή, μήπως είναι και κάνουμε, εκεί? Κάνουμε συνεχείς έρευνες. Και μόνοι μας και η αστυνομία μας βοηθάει πάρα πολύ, η πυροσβεστική, όλος ο κόσμος, όλος. Mm-hmm. Ήταν εθελοντές από το Επιλκής, από την ομάδα διάσωσης, οι εθελοντές εδώ του Σιδηροκάστρου, δεν θυμάμαι. Η επομέα συνδικής. Η επομέα, θα ξεκινήσουν και αυτοί κάποια στιγμή το μεσημέρι. Σε περίπτωση που κάποιος δει τη φωτογραφία, τον αναγνωρίσει, και τους καλείται να επικοινωνήσουν μαζί σας, έτσι δεν είναι? Βεβαίως, ναι. Είμαι το 100. Mm-hmm. Όλοι είναι ενημερωμένοι, παντού, Θεσσαλονίκη, παντού, είμαι το 100. Μειώνεται κυρίες και κύριοι χρόνο με το χρόνο η καλλιέργεια πατάτα στην Ορεινή και στην Βροντού. Το μειωμένο εμπορικό ενδιαφέρον αλλά και η αρθρώα εισαγωγή φθηνής πατάτας από τρίτες χώρες είχαν ως αποτέλεσμα να παραμείνουν και φέτος χιλιάδες τόνοι αδιάθετες στις αποθήκες των παραγωγών και να σαπίσουν ή να πωληθούν σε χαμηλές τιμές. Αβέβαιο διαγράφεται το μέλλον της πατατοκαλλιέργειας στην Άνω Βροντού και στην Ορεινή. Το μειωμένο εμπορικό ενδιαφέρον αλλά και η αθρώα εισαγωγή φθηνής πατάτας από τρίτες και άλλες χώρες είχαν ως αποτέλεσμα να παραμείνουν και φέτος χιλιάδες τόνοι αδιάθετοι στις αποθήκες των παραγωγών, ενώ ακόμα και αυτές που διατέθηκαν πουλήθηκαν σε πολύ χαμηλές τιμές. Πατάτες εδώ και δύο μήνες που διονυζόμαστε, φτάσαμε στο τέλη Ιουνίου, Ιούλιο έρχεται. Οι πατάτες αυτές που σαπίσαμε στις αποθήκες οι περισσότερες και ακόμα έχει μέσα, βέβαια είναι για πεταχτούνε, δεν γίνεται αλλιώς, σαπίσανε, οικονομικά καταστραφήκαμε, δεν μας βοήθησε κανένας, ούτε μας ρώτησε κανένας, ούτε καν μας ρώτησαν με τόσα υπομνήματα που στείλαμε στους όλους βουλευτές, εκτός από τον κύριο Τζιλέ που κάνει μερικές υπηρετήσεις, οι υπόλοιποι όλοι, ούτε καν μας ρωτήσανε, δεν σε μιλάω τώρα για κυβερνητικούς βουλευτές και ούτε καν σημασία μας έδωσαν.
Φαίνεται η απαξίωση από αυτούς τους κυβερνώντες, νομίζω είναι στο αποκορύφωμα. Δεν τους ενδιαφέρει να μας στείλουν μια επιστολή τώρα, να μας πούν παιδιά πετάξτε και να έχει την ευχή του Θεού. Ούτε αυτό δεν τους ενδιαφέρει. Τίποτα. Απολύτως τίποτα. Απορώ, ας πούμε, πώς θα βγουν σε αυτό το σεραϊκό λαό εδώ πέρα και σε εμάς βέβαια, αύριο μεθαύριο να ζητήσουν πάλι το ψήφο τους. Πρέπει να ντρέπονται. Είναι τουλάχιστον πες κάτι, αδερφέ, κάνε μια ενέργεια. Έτσι, στείλαν μια επιστολή, θα μπουν νέα αγρότες και θα μπουν νέα προγράμματα. Και αν ποιος ζήσει και ποιος πεθάνει. Αυτά είναι για παιδικά σποτ να κοροϊδεύουν τον κόσμο. Τόσο καιρό μας κοροϊδεύουν, δεν χρειάζεται άλλο να μας κοροϊδεύουν. Εντάξει, καταλάβαμε τι γίνεται πλέον, αλλά το θέμα είναι ότι και κάθε μέρα βρέχει και καινούργιες σουδιές έχουν καταστραφεί σε μεγάλο ποσοστό. Αυτή η δύσκολη κατάσταση που χρόνο με το χρόνο προβληματίζει τους καλλιεργητές πατάτας τους οδηγεί στο να μειώνουν σταδιακά την παραγωγή τους. Με τους ίδιους να υποστηρίζουν πως μια πιθανή κατάληξη θα είναι αυτή που θα τους κάνει να σταματήσουν εξ ολοκλήρου την καλλιέργεια. Είναι ένα βέβαιο 1000% και στον Ευρωκόπη βέβαια του δράμας και το ίδιο και εκεί είναι και στην Ορεινή. Ήδη μερικοί άνθρωποι μειώσανε πολύ την καλλιέργεια. Κάποιοι φύγανε τελείως, ψάχνουν αλλού δεξιά αριστερά, φεύγουν στις Γερμανίες, φεύγουν αλλού. Εμείς μειώσαμε κατά πολύ και αυτά που σπαρθήκανε καταστρέφονται και αυτά που είχαμε δεν πουληθήκαν, δεν πετάξαμε. Πώς, παιδιά, πώς θα επιβιώσεις? Το ρεύμα δεν σταματάει, η φορεία δεν σταματάει, το έμφυκα δεν σταματάει, το ένα δεν σταματάει. Ποιος θα πληρώσει αυτά? Δεν συζητάμε για να φάμε, πια δεν θέλουμε πια να φάμε. Αυτά ποιος θα πληρώσει? Δεν τους ενδιαφέρει, ρε παιδιά, δεν τους νοιάζει. Είδα το Πορτογενή το μέλλον λίγο να στηρίξεις, να ανεβεί, να πάρεις ΦΠΑ, να πάρεις τέτοιο από πού θα πάρεις. Δεν στηρίζεις τους αγρότες, δεν στηρίζεις το Πορτογενή το μέλλον να ανεβεί λίγο, να κάνουν επενδύσεις, να τους στηρίξουν με τις τράπεζες, εξορτή. Ή τράπεζες κάθε τρία δευτερόλεπτα από ένα χαρτί, κάθε τρία δευτερόλεπτα. Θα σε κατασκευάσουμε, σε κατασκευάσουμε, το έχω μάθει το μάθει. Και άμα κατασκευάσει, τι θα γίνει, κατάσκευα, πάρτα και τελείωνε, τι σάμα, τι, και τι που τα έχουμε, τι γίνεται, το έμφυα δεν μπορούμε να πληρώσουμε. Πάρτα, εσύ τουλάχιστον να ησυχάσουμε. Μήνυμα πως δεν πρόκειται να έρθει σε κύρωση στη Βουλή η συμφωνία για το Σκοπιανό χωρίς την άποψη του ελληνικού λαού έστειλε σήμερα το πρωί ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Πάνος Καμένος σε έκτακτη συνέντευξη τύπου. Το μόνο που απομένει στον κύριο Τσίπρα είναι να ορίσει ημερομηνία εκλογών, σχολίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Twitter. Για ακόμα μία φορά, κυβερνητική φαρσοκομωδία που εκθέτει τη χώρα έκανε λόγο επικεφαλής της Δημοκρατικής Συμπαράταξης φόφη γεννηματά. Δεν πρόκειται να προχωρήσει η συμφωνία των Πρεσπών χωρίς την έγκριση του ελληνικού λαού, ξεκαθάρισε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Πάνος Καμένος. Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια έκτακτης συνέντευξης τύπου, ζήτησε ή εκλογές ή δημοψήφισμα για να ακυρωθεί η συμφωνία των Πρεσπών με την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Όπως διευκρίνησε, η έγκριση δίνεται είτε με εκλογές είτε με δημοψήφισμα. Ο Πάνος Καμένος έκανε λόγο για κακή συμφωνία, την οποία θα επιδιώξει να μπλοκάρει. «Δεν τη δέχομαι και θα την μπλοκάρω», πρόσθεσε. Για μας το σχέδιο συμφωνίας των Πρεσπών δεν έχει καμία βαρύτητα και καμία δέσμευση για τη χώρα μέχρι την κύρωσή του από την Βουλή των Ελλήνων. Όλες οι άλλες προϋποθέσεις οι οποίες έχουν μπει για να ισχύσει η συμφωνία είναι προϋποθέσεις που θα πρέπει να εκπληρώσει το κράτος των Σκοπίων. Χωρίς αυτές τις προϋποθέσεις βρισκόμαστε και θα βρισκόμαστε μέχρι την κύρωση από την Βουλή των Ελλήνων στην εποχή της απόφασης του Βουκουρεστίου. Συγκεκριμένα, η προϋπόθεση για την πρόσκληση στο ΝΑΤΟ ήταν η κύρωση από την Βουλή των Σκοπίων της Συμφωνίας των Πρεσπών. Εδώ θέλω να σας ξεκαθαρίσω ότι ακόμα και αυτή η κύρωση η οποία έγινε σε πρώτη φάση στα Σκόπια δεν είναι έγκυρη, διότι δεν φέρει την υπογραφή του Προέδρου της Δημοκρατίας, της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας Μακεδονίας. Δεν έχει λοιπόν και αυτή ως απόφαση καμία ισχύ. Δεύτερον, όπως δήλωσε ο Πρωθυπουργός, ο Αλέξος Τσίπρας, αλλά και ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, ο κ. Στόλτεμπεργκ, δεν μπορεί να υπάρξει καμία δέσμευση της χώρας και καμία διαδικασία στο ΝΑΤΟ εάν δεν τελειώσει το δημοψήφισμα στα Σκόπια, η ψήφιση από τη Βουλή και οι συνταγματικές αλλαγές οι οποίες να έχουν επικυρωθεί. Για να τελειώνουμε με τη συζήτηση αυτή.
θέλω να δηλώσω ξεκάθαρα, αναλαμβάνω εγώ την ευθύνη. Σαν πρόεδρος των Εξάρτητων Ελλήνων που είμαστε κόμμα, κίνημα που συγκυβερνούμε, ότι δεν πρόκειται να έρθει σε κύρωση η συμφωνία χωρίς την άποψη του ελληνικού λαού. Ο ελληνικός λαός θα αποφασίσει. Εκτός και αν έρθει με 180 βουλευτές και η Νέα Δημοκρατία και τον ΠΑΣΟΚ αλλάξουν την στάση την οποία έχουν. Εκεί δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε κάτι. Δεν πρόκειται όμως να επιτρέψουμε, χωρίς την έγκριση του ελληνικού λαού, η οποία γίνεται με δύο τρόπους, είτε με εκλογές είτε με δημοψήφισμα, να προχωρήσει η συμφωνία. Αναλαμβάνω εγώ την ευθύνη. Κύρωση συμφωνίας δεν θα υπάρξει. Στα καθημάς και πάλι, κυρίες και κύριοι, χρηματοδότηση ύψους 7 εκατομμυρίων 130.000 ευρώ εγκρίθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών στο πλαίσιο του προγράμματος Φιλόδημος 2, που αφορά στη συντήρηση σχολικών κτηρίων και αύλιων χώρων. Μεταξύ των 22 Δήμων που εντάχθηκαν από όλη την Ελλάδα, συμπεριλαμβάνονται οι Δήμοι Νέας Ζύχνης από τον ομό μας, ο Δήμος Θάσου από την Καβάλα και ο Δήμος Κομωτινής από την Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης. Στο πλαίσιο των προσκλήσεων των προγραμμάτων Φιλόδημος και Φιλόδημος 2 του Υπουργείου Εσωτερικών, ο Υπουργός Εσωτερικών Πάνος Κουρλέτης ενέκρινε την ένταξη 22 Δήμων από 18 νομούς της χώρας για χρηματοδότηση συνολικού ύψους 7.130.000 ευρώ περίπου, με τη συμμετοχή των Δήμων να ανέρχεται περίπου στο ποσό των 2.400.000 ευρώ. Το πρόγραμμα αφορά στη συντήρηση σχολικών κτηρίων και αύλιων χώρων. Μεταξύ των Δήμων που εντάχθηκαν συμπεριλαμβάνεται και ο Δήμος Νέας Ζύχνης, με χρηματοδότηση ύψους 34.000 ευρώ από το Υπουργείο Εσωτερικών και 16.000 ευρώ από ιδίους πόρους. Τα λεφτά, το ποσό είναι καλοδεχόμενο. Αν είναι, δεν παίρνω τώρα, είναι μικρό ή μεγάλο, βέβαια εντάξει, για το Δήμο μας 35.000 δεν είναι και σημαντικό. Σημαντικό είναι όμως, δεν ξέρω, εγώ από εσάς τι μάθαμε τώρα, για να σας πω την αλήθεια, δεν πληροφορηθήκα. Από ό,τι μου λέτε, από ό,τι έχω μάθει, χθες έγινε αυτή η πράξη από τον Υπουργείο Εσωτερικών. Καλοδεχούμενο είναι ένα ποσό το οποίο μπορεί να καλύψουμε κάποιες ανάγκες μας. Για να, τι να σας πω άλλο τώρα, ξέρω εγώ. Τα σχολικά κτίρια χρειάζονται συντήρηση, πώς... Τα σχολικά κτίρια εμείς τα συντηρούμε, έχουμε τη δυνατότητα, κύριε Κώτα. Μάλιστα τα έχουμε από... Δεν έχουν ανάγκη στα κτίρια μας. Τα βάφουμε, τα κάναμε, χρονοτιμούς τα κάνουμε πάλι τώρα σε 2-3 κτίρια. Κανα δυο γυμνάσια και δυο δημοτικά, όπως και τα παλιά δημοτικά σχολεία τα έχουμε καλοποιήσει και τώρα την περίοδο του καλοκαιριού για τα ενεργά σχολεία έχουμε κάνει ένα πρόγραμμα καλοποιησμού τους, εσωτερικά και εξωτερικά, όπως και κάποια σχολεία που είναι κλειστά και αυτά θα τα ομορφαίνουμε. Δεν έχουμε πρόβλημα, δηλαδή τα 35.000 και να μην ερχόταν για μας από μόνοι μας, μπορούμε και ικανοποιούμε τις ανάγκες μας και από δημοτικούς πόρους για την ομορφιά και τη συντήρηση των σχολικών κτηρίων. Βέβαια, δεν λέμε όχι. Έτσι. Στο ποσό αυτό. Και είστε και ο μοναδικός Δήμος στην Περιφερειακή Ένωση Τεσσερών που λαμβάνει αυτό το ποσό. Τι να πω τώρα, δεν ξέρω πώς πρόκειψε αυτό, κύριε Κώτα. Δεν μπορώ το... Θα δω. Θα μάθω πώς έγινε. Θα πληροφορηθώ σήμερα. Τώρα είναι, θα πληροφορηθώ πώς έγινε αυτό το πράγμα. Ωραία. Πάντως εγώ ευχαριστώ, ξέρω εγώ, ποιος προνόησε να μας στείλει τα λεφτά αυτά, είναι ένα ποσό το οποίο θα ικανοποιήσει κάποιες ανάγκες άμεσα. Γενικότερα, στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης εντάχθηκαν στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 ο Δήμος Θάσου με 68.200 ευρώ και ο Δήμος Κομωτινής με 240.000 ευρώ από το Υπουργείο και 105.000 ευρώ από ιδίους πόρους. Οι δικαιούχοι Δήμοι για τη χρηματοδότηση των ΟΣΑΝΟ πράξεων θα απορροφήσουν πρώτα τους πόρους του Υπουργείου Εσωτερικών. Στη συνέχεια θα χρησιμοποιήσουν οι ίδιοι τους πόρους των Δήμων τους. Με γοργούς ρυθμούς συνεχίζονται οι εργασίες αποπεράτωσης της γέφυρας στην τοπική κοινότητα Στριμονικού στο Δήμο Ηράκλειας, με τον Δήμαρχο Κλεάνθη Κοτσαχηγίδη να δηλώνει αισιόδοξος για την ολοκλήρωση του εν λόγω έργου, τονίζοντας πως τα εγγένεια θα πραγματοποιηθούν νωρίτερα από ό,τι υπολόγιζαν τόσο στην περιφέρεια όσο και στο Δήμο. Περίπου στις 15 Ιουλίου, εκτός απρόπτου, αναμένεται να γίνουν τα εγγένεια της νέας γέφυρας στο Στριμονικό, καθώς οι εργασίες για την αποπεράτωσή της συνεχίζονται με γοργούς ρυθμούς. Η κατασκευή της γέφυρας είναι συνολικού προϋπολογισμού 450.000 ευρώ, με ποσό σύμβασης 230.000 περίπου ευρώ. Όπως βλέπετε, ολοκληρώνεται και τα εγγένεια θα γίνουν πολύ πιο πριν από το χρονοδιάγραμμα που είχαμε προβλέψει, δηλαδή στις 10 Αυγούστου, όταν είχα μιλήσει με τον εργολάβο τον κύριο Ταΐρη, πότε εκτιμάται ότι θα είναι τελειωμένο. Μου λέει σε κάθε περίπτωση μέχρι το 15 Αύγουστο θα έχουμε ολοκληρώσει τις εργασίες
και θα είστε έτοιμοι για τα εγγένεια. Όμως αυτό γίνεται πολύ πιο πριν. Εκτιμώ ότι σε 20 μέρες από σήμερα, κάπου στις 10-15 Ιουλίου, θα έχουμε κάνει και τα εγγένεια. Γι' αυτό αύριο ή μεθαύριο θα είμαι στον κύριο Τζιτζικώστα για να συζητήσουμε αυτές τις λεπτομέρειες των εγγενείων. Πρόκειται για ένα έργο που αποτελούσε απαίτηση των κατοίκων του Στριμωνικού εδώ και χρόνια, για το οποίο η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας μαζί με το Δήμο Ηράκλειας έδιναν αγώνα ώστε να ξεπεραστούν τα γραφειοκρατικά προβλήματα που υπήρχαν και τελικά να προχωρήσει. Είναι απόλυτα ικανοποιημένοι οι κάτοικοι, όπως και εμείς από την πλευρά μας δικαιολογούσαμε τις αντιδράσεις και όλη αυτή την κρίνια που υπήρχε. Ήταν απόλυτα δικαιολογημένοι. Να πούμε ότι εκτός από τη γέφυρα αυτή καθ' αυτή, στρώνονται με άσφαλτο όλοι οι δρόμοι που είναι εκατέρωθεν των διαβάσεων. Αυτό είναι πολύ σημαντικό έργο και καλό θα ήταν να πάρετε και πλάνα από εκεί για να τα δείξετε. Γίνονται όλοι οι δρόμοι από τις διαβάσεις. Αυτό ήταν μέσα στη διαδικασία του όλου έργου, ότι οι δρόμοι που επιβαρύθηκαν λόγω της καθυστέρησης της γέφυρας θα στρωθούν με άσφαλτο. Όπως και η κατασκευή τους, έτσι και ο καθαρισμός, η περιποίηση και η φύλαξή τους απαιτούν ειδική τεχνική και άρεστη γνώση. Σεραϊκά πλυντήρια ταπίτων Χατζη Ανδρέου Στέφανος. Με υπερσύγχρονο και συνεχώς ανανεωμένο εξοπλισμό, φροντίζουμε τα πολύτιμα χαλιά σας με απόλυτη υπευθυνότητα. Σεραϊκά πλυντήρια ταπίτων Χατζη Ανδρέου Στέφανος. Τίναγμα με ρυθμιζόμενη δόνηση για απόλυτη προστασία. Πλύσιμο με εγκεκριμένα οικολογικά υλικά που προστατεύουν εσάς και το περιβάλλον. Στυπτήριο για την απομάκρυνση και των τελευταίων ενδεχομένων καταλήπων. Στέγνωμα σε φυσικές συνθήκες, μακριά από τις βραδερές ακτίνες του ήλιου. Σύγχρονο στεγνοτήριο για τους δύσκολους χειμερινούς μήνες. Συσκευαστήριο με αυτόματη μέτρηση και ποιοτικό έλεγχο. Ειδικό τμήμα στεγνού καθαρισμού μεταξωτών και χειροποίητων χαλιών. Εξειδικευμένο τμήμα απολύμανσης και κολαρίσματος. Αντικατάσταση σε φθαρμένα ρέλια ή κρόσια, απλά ή χειροποίητα. Ειδική φροντίδα για παπλώματα, φλοκάτες και κουβέρτες. Φύλαξη σε χώρους με ιδανικές συνθήκες θερμοκρασίας, υγρασίας και αέρα. Άμεση εξυπηρέτηση, παραλαβή και παράδοση στο σπίτι σας. Σεραϊκά πλυντήρια ταπίτων Χατζη Ανδρέου Στέφανος. Η σιγουριά στα χαλιά. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, θα περάσουμε να δούμε θέματα από την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Στην περιφέρεια Γιάμπολ της Βουλγαρίας και σε τρεις διαφορετικές εκτροφές εγωπροβάτων εκδηλώθηκε εστία πανόλης μικρών μυρικαστικών. Πρόκειται για νόσημα υψηλής μεταδοτικότητας για την αντιμετώπιση του οποίου απαιτείται εφαρμογή σχεδίου έκτακτης ανάγκης. Οι αίγες είναι πιο ευαίσθητες από τα πρόβατα, ενώ οι αγελάδες, τα βουβάλια και οι χείροι μολύνονται αλλά δεν παρουσιάζουν εμφανή συμπτώματα. Συνηθέστερος τρόπος μετάδοσης είναι η χρήση κοινών βοσκοτόπων πηγών ίδρευσης σε περιοχές όπου υπάρχουν ζώα που ασθενούν. Η μεταφορά της νόσου σε απόσταση πραγματοποιείται με τη διακίνηση ζών τα οποία είτε νοσούν είτε φέρουν το παθογόνο. Για την αντιμετώπιση του νοσήματος προβλέπεται θανάτωση ζών στις μολυσμένες εκτροφές. Για ακόμη μια φορά έχουμε μια απειλή από τα σύνορά μας, ειδικότερα από τη Βουλγαρία. Έχουμε την πανόλη των μικρών μυρικαστικών. Υπήρξε σχετική ειδοποίηση και οι κτηνιατρικές υπηρεσίες τέθηκαν σε υπαγρύπνηση. Στόχος είναι να μην υπάρξει κανένα κρούσμα στην περιοχή μας. Αφορά τα εγωπρόβατα και, όπως γνωρίζετε, ήδη ισχύει μία ζώνη 10 χιλιόμετρων από τα σύνορά μας, είναι μία ζώνη επιτήρησης προκειμένου να αποτραπεί η είσοδος αυτής της ασθένειας στα ζώα της περιοχής του Εύρου. Οι ζωικές εκμεταλλεύσεις ενημερώνονται από τους κτηνιάτρους. Υπάρχει μια σειρά οδηγιών προς τους κτηνοτρόφους, την οποία θα πρέπει να τηρήσουν, και αυτή η οδηγία αφορά κυρίως το αν εντοπιστεί κάποιο ύποπτο ζώο, να ειδοποιείται αμέσως η κτηνιατρική υπηρεσία. Δεν είναι η πρώτη φορά. Είναι γνωστό άλλωστε ότι έχουμε δεχθεί και στο παρελθόν τέτοιου είδους απειλές. Είχαμε την ευλογιά των προβάτων. Αναγκαστήκαμε και θανατώσαμε περισσότερα από 40.000 ζώα την περίοδο 13, 14 και 15, και όλα αυτά τα νοσήματα πράγματι μας ανησυχούν. Ανησυχούν γιατί υπάρχει μία σοβαρή απειλή, ειδικά λόγω της διασυνοριακότητας. Το 7ο Καβάλα Ερσι Σόου μπορεί να χαρακτηρίστηκε από τις επιδείξεις ομάδων στον αέρα, ωστόσο το υγρό στοιχείο ήταν και φέτος παρόν. Εκτός από τα πληρώματα του ναυτικού ομίλου Καβάλας, δυναμικό παρόν έδωσαν και τα μέλη του παραρτήματος Καβάλας της ελληνικής ομάδας διάσωσης, τα οποία πέρα από την υγειονομική κάλυψη της διοργάνωσης παρουσίασαν στο ευρύ κοινό το νέο τους απόκτημα.
το Νορβηγία 2, ένα ολοκένουργιο φουσκωτό σκάφος πολλαπλών χρήσεων, το οποίο ναυπηγήθηκε στην Ελλάδα με νορβηγικά σχέδια και αφού χρησιμοποιήθηκε στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου για την περισυλλογή προσφύγων και μεταναστών, παραδόθηκε στο παράρτημα Καβάλας της Ελληνικής Ομοσπονδίας Διάσωσης για να ενισχύσει το έργο της στη θάλασσα, αλλά και να διευκολύνει στην επιμόρφωση όσων καβαλιωτών επιθυμούν να εκπαιδευτούν πάνω σε θέματα πρώτων βοηθειών και διάσωσης στη θάλασσα. Είναι ένα καινούριο σκάφος, 2 ετών. Είναι μια χορηγία του Υπουργείου Εξωτερικών της Νορβηγίας. Είναι ένα σκάφος που πραγματικά λόγω του εξοπλισμού που διαθέτει μπορεί να επιχειρήσει ακόμα και στις πιο δύσκολες καιρικές συνθήκες. Διαθέτει θερμική κάμερα, διαθέτει ραντάρ, διαθέτει GPS, πάρα πολλά όργανα. Είναι ένα 9 μέτρο φουσκωτό, δύο μηχανές 200 ύπων, έκαστη. Ένα πάρα πολύ δυνατό σκάφος που μπορεί πραγματικά να συνδράμει πάρα πολύ επικουρικά στο έργο του Λιμενάρχου. Η Νορβηγία διαθέτει μία από τις μεγαλύτερες ομάδες οι οποίες εξυπηρετούν το κράτος της Νορβηγίας στο θαλάσσιο κομμάτι της διάσωσης και μέσω της ιστορίας που είχαμε πριν λίγα χρόνια του έντονου προβλήματος του προσφυγικού και επειδή η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης είναι μέλος της Παγκόσμιας Οργάνωσης Θαλάσσιας Διάσωσης, ήρθανε με την βοήθεια και πρόσφεραν σκάφη διασωστικά, εκπαιδεύτηκε ο κόσμος ο δικός μας πάνω σε αυτά, πήγαν στην Νορβηγία, εκπαιδεύτηκαν και τοπικά στην Νορβηγία σε διάφορα αντικείμενα και συνέχεια με την αυπήγηση κάποιων σκαφών στην Ελλάδα, ένα από αυτά έχει έρθει και στην Καβάλα. Οι καλύτερες προσφορές κοντά σας στο σούπερ μάρκετ Κάντσας της γειτονιάς σας. Μέχρι την Τετάρτη 4 Ιουλίου, φέτα Pop Larissa's το κιλό με 6,90. Γκούντα Ολλανδία στο διαλεγμένο με 5,50 το κιλό. Μουντιάλ χωρίς παρέα και καλό φαγητό δεν γίνεται. Η Φαντής Πίτσα Rock'n'Roll 480 γραμμαρίων, σετ 2 τεμάχια με 6,50. Μπύρα Χένιγκερ κουτί 500 ml, συσκευασία 3 συν 1 δώρο, μόνο 3,57. Αφρόλου Τραφά 750 ml με 2,95. Αλλά και έντομο αποθητικά Ride, υγρά και ταμπλέτες 30% φθηνότερα. Supermarket Kansas. Ψωνίζουμε, κερδίζουμε. Ζήσε την απόλυτη διασκέδαση μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Τώρα και με δωρεάν είσοδο. Μπες στο παιχνίδι. Μεγάλα jackpot και κληρώσεις μετρητών σε περιμένουν. Νιώσε όλες τις συγκινήσεις. Ακολούθησε το ενστικτό σου και προκάλεσε την τύχη να σου χαμογελάσει. Κάθε στιγμή κρύβει ευκαιρίες για νίκη. Απόλαυσε τις. Το θέαμα συναρπάζει. Regency Casino Θεσσαλονίκη. Όλα γύρω από εσένα. Τώρα με δωρεάν είσοδο. Πάμε τώρα να δούμε θέματα που αφορούν αγρότες και κτηνοτρόφους της χώρας μας. Ανάσα για 23.000 περίπου αγρότες και κτηνοτρόφους αποτελεί η ρύθμιση χρεών προς ασφαλιστικά ταμεία, εφορία και τράπεζες. Η ρύθμιση που δίνει τη δυνατότητα σημαντικού κουρέματος της αρχικής οφειλής λόγω διαγραφής των τόκων και πανατοκίων μπορεί να πληρωθεί έως και σε 120 δόσεις, ενώ ο δικαιούχος μπορεί υπό προϋποθέσεις να πετύχει ακόμη και διαγραφή του 60% της αρχικής του οφειλής. Ανάσα για δεκάδες χιλιάδες αγρότες δόθηκε με το άνοιγμα της πλατφόρμας για τον εξοδικαστικό μηχανισμό που αφορά χρέη 23.000 περίπου αγροτών και κτηνοτρόφων προς ασφαλιστικά ταμεία, εφορία και κόκκινα δάνεια. Αναλυτικότερα πρόκειται για χρέη εισφορών προς τον ΟΓΑ, προς την εφορία, εισόδημα και ΦΠΑ, καθώς και για ληξιπρόθεσμα τραπεζικά δάνεια χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που βρίσκονται υπό καθεστώς εκαθάρισης. Η ρύθμιση που θα δίνει τη δυνατότητα σημαντικού κουρέματος της αρχικής οφειλής λόγω της διαγραφής τόκων και πανοτοκίων μπορεί να πληρωθεί έως και σε 120 δόσεις, ενώ ο δικαιούχος μπορεί υπό προϋποθέσεις να πετύχει ακόμη και τη διαγραφή του 60% της αρχικής οφειλής. Μιλώντας στο πλαίσιο της παρουσίασης της πλατφόρμας με αφορμή την εκκίνηση της διαδικασίας, ο αρμόδιος Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σημείωσε μεταξύ άλλων τα εξής. Σήμερα κάνουμε πράξη αυτό για το οποίο έχουμε δεσμευτεί και έχουμε παλέψει αρκετό χρονικό διάστημα. Δυστυχώς, από το 2012 οι αγρότες ήταν έρμεα των εισπρακτικών εταιριών και δεν είχαν καν τη στοιχειώδη επικοινωνία με ένα τραπεζικό ίδρυμα για να διευθετήσουν τις οφειλές τους, ενώ την ίδια ώρα απειλούνταν με κατασχέσεις.
Με αυτές τις ρυθμίσεις δίνουμε μια πραγματική ανάσα, μια ευνοϊκή διευθέτηση, γιατί σε όλες των περιπτώσεων είτε θα ακολουθήσει εξόφληση από το δανειολήπτη, είτε συμβιβασμός, προβλέπεται διαγραφή όλων των τόκων. Επίσης προβλέπεται και διαγραφή του κεφαλαίου, η οποία θα εξαρτάται από το χρόνο εξόφλησης του εναπομείναντος κεφαλαίου και από την αξία της περιουσίας του οφειλέτη. Αφορά 23.000 ενδυνάμει οφειλέτες, φυσικά πρόσωπα, αγρότες και ακτινοτρόφους. Δεν πρέπει να παραλυφθεί τέλος πως πλέον δίνουμε τη δυνατότητα της εκ νέου επανεξέτασης του φακέλου των δανείων για τα πανωτόκια που τόσο ταλαιπώρησαν τον αγροτικό κόσμο της χώρας. Στην παρουσίαση συμμετείχαν οι συναρμόδιοι Υφυπουργοί Οικονομικών, κυρία Κατερίνα Παπανάτσιου, και Κοινωνικής Ασφάλισης Αναστάσιος Πετρόπουλος. Ηλεκτρονικά μέσω της σχετικής εφαρμογής του ΕΠΕΚΕΠΕ θα μπορούν φέτος οι κτηνοτρόφοι να πραγματοποιούν τις αιτήσεις τους για να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την ένταξή τους στο πρόγραμμα διατήρησης των σπάνιων φυλών ζώων. Πληροφορίες σχετικά με το θέμα μας δίνει ο προϊστάμενος του Τμήματος Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής της Περιφερειακής Ενότητας Ερών, Νίκος Ρόιδος. Έως τις 22 Ιουλίου θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι κτηνοτρόφοι να υποβάλουν τις αιτήσεις τους για ένταξή τους στο πρόγραμμα διατήρησης απειλούμενων αυτόχθονων φυλών ζώων. Οι αιτήσεις ένταξης θα γίνονται ηλεκτρονικά στη σχετική εφαρμογή του ΟΠΕΚΕΠΕ. Όσοι έχουν βουβάλια, πρόβατα της Ιραϊκής Φυλής, άλογα της Φυλής Πίνδου και κάποιες αγελάδες βραχικερατικής φυλής, έχουν μία ενίσχυση προκειμένου να διατηρηθούν αυτές οι σπάνιες φυλές. Στο προηγούμενο πρόγραμμα ήταν περίπου 100 κτηνοτρόφοι ενταγμένοι και η ενίσχυση που παίρναν κάθε χρόνο ήταν περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ. Τώρα λοιπόν ξαναβγαίνει αυτή η πρόσκληση. Οι αιτήσεις θα γίνουν από τις 3 μέχρι τις 22 Ιουλίου. Αλλάζει λίγο η διαδικασία, όπως και τα υπόλοιπα βιολογικά προγράμματα δεν περνάνε μέσα από την υπηρεσία μας, αλλά γίνεται απευθείας η αίτηση στην αντίστοιχη εφαρμογή του ΕΠΟΚΕΠΕ. Στόχος της δράσης είναι η παροχή οικονομικής στήριξης στους κατόχους αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων, προκειμένου να διατηρήσουν ή και να αυξήσουν τον αριθμό των ζώων αυτών, συμβάλλοντας στη διατήρηση και ενίσχυση της βιοποικιλότητας στον τομέα της ζωικής παραγωγής και στην αηφόρο ανάπτυξη και ισορροπία της φύσης. Οι παλιοί παραγωγοί που ήταν ενταγμένοι και άλλοι που πιθανόν θα θέλουν να ενταχθούν πρέπει να είναι σε επαφή με τους μελετητές τους ώστε να κάνουν την αντίστοιχη αίτηση και για όποιες πληροφορίες περισσότερες μπορούν να ρωτάνε και εδώ σε εμάς το αντίστοιχο γραφείο μας. Αν θέλετε να πω δύο λόγια, ότι περίπου η ενίσχυση για κάθε μεγάλο ζώο είναι κοντά στα 300-350 ευρώ, είναι μια σοβαρή ενίσχυση. Την ξέρουν οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί, οπότε έχουμε την πρόσκληση και αυτού του αγροπεριβαλλοντικού προγράμματος. Η δημόσια δαπάνη της παρούσας πρόσκλησης ανέρχεται σε 38 εκατομμύρια ευρώ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Η οικονομική ενίσχυση χορηγείται ετησίως σε αναπλήρωση της απώλειας εισοδήματος που επιφέρει η διατήρηση μονάδων ζωικού κεφαλαίου αυτόχθονων φυλών. Σε συνεργασία στρατηγικής σημασίας προχώρησε η γνωστή βιομηχανία λαντικών και κρέατος πασιάς με την Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή. Πρόκειται για τα προϊόντα βραστής και καπνιστής γαλοπούλας. Τα στελέχη της Αμερικάνικης Γεωργικής Σχολής συμμετέχουν στην επιλογή και επίβλεψη των εκτροφέων, θεσπίζοντας συγκεκριμένες προδιαγραφές από την έναρξη της εκτροφής τους μέχρι και την παράδοση του κρέατος στην εταιρεία. Εφαλτήριο ανάπτυξης θα αποτελέσει για την Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή η στρατηγική συνεργασία της με τη γνωστή βορειοελλαδίτικη βιομηχανία λαντικών και κρέατος Πασιάς. Δύο νέοι κωδικοί προϊόντων της βιομηχανίας θα φέρουν τη σφραγίδα ποιότητας της σχολής. Πρόκειται για βραστή και καπνιστή γαλοπούλα Πασιάς, προϊόν συνεργασίας με την Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή. Η σχετική συμφωνία υπογράφτηκε την 5η 28 Ιουνίου από τον πρόεδρο της σχολής, Δ. Πάνο Κανέλη, και τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της Πασιάς, Γιώργο Πασιά. Η συνεργασία αναμένεται να διευρύνει τους ορίζοντες της έρευνας και να οδηγήσει στην εκπαίδευση και ανάπτυξη νέων εξειδικευμένων στελεχών στον αργοδιατροφικό τομέα. Η διάθεση των δύο νέων προϊόντων από τα σούπερ μάρκετ θα είναι άμεση.
Τα στελέχη της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής συμμετέχουν στην επιλογή, επιμόρφωση και επίβλεψη των εκτροφέων γαλόπουλων, θεσπίζοντας συγκεκριμένες προδιαγραφές από την έναρξη της εκτροφής τους μέχρι την παράδοση του κρέατός τους στην Πασιάς. Επίσης, φροντίζουν για την εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης ποιότητας, καθώς και την ταυτοποίηση των προϊόντων σε κάθε στάδιο της παραγωγής μέσω ειδικών εργαστηριακών ελέγχων. Σε δηλώσεις του, αμέσως μετά την υπογραφή της συμφωνίας, ο πρόεδρος της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής, Δ. Πάνος Κανέλης, υπενθύμησε ότι στόχος του μη κερδοσκοπικού ιδρύματος είναι η εκπαίδευση νέων ανθρώπων στον αγροδιατροφικό τομέα με τη χρήση ορθών πρακτικών. Η σχολή είναι πανελληνίως γνωστή για την ποιότητα των προϊόντων της. Θα συνδράμουμε με όλες τις δυνάμεις μας στη διατήρηση του υψηλού επίπεδου των προϊόντων της Πασιάς. Επιπλέον, θα βοηθήσουμε τους μαθητές και τους σπουδαστές μας, οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα περαιτέρω πρακτικής εκπαίδευσης στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις της αλαντοβιομηχανίας. Στάθηκε ιδιαίτερα στο γεγονός ότι η κυρία Θεανό Πασιά, υπεύθυνη προγραμματισμού της παραγωγής, ήταν από τις πρώτες σπουδάστριες της Σχολής Μεταπτυχιακών Σπουδών, κάνοντας λόγο για μια σχέση διαρκείας και αλληλοεκτίμησης, η οποία θεωρεί ότι θα περάσει και στις επόμενες γενιές. Από την πλευρά του, ο κύριος Γιώργος Πασιάς εξέφρασε την πεποίθησή του για την εμπορική επιτυχία του εγχειρήματος και υπογράμμισε την αναγνώριση και την εκτίμηση που χαίρει η Αμερικανική Γεωργική Σχολή. Τόνισε ότι μέσω της συγκεκριμένης συνεργασίας ενισχύεται και το πρόγραμμα υποτροφιών της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής, το οποίο είναι το παλαιότερο στην Ελλάδα. Η συνεργασία μας είναι μια άριστη ευκαιρία δημιουργίας στελεχών για τον δευτερογενή αγροτικό τομέα παραγωγής. Ως βιομηχανία έχουμε μεγάλο ενδιαφέρον για τη συγκεκριμένη πτυχή της συμφωνίας, κατέληξε ο κύριος Πασιάς. Η βιομηχανία λαντικών και κρέατος Πασιάς ιδρύθηκε το 1900 στη Θεσσαλονίκη. Είναι οικογενειακή επιχείρηση και ήδη η έκτη γενιά συμμετέχει στη λειτουργία της. Το όνομα Πασιάς ταυτίζεται πάντα με την ποιότητα, την γεύση και τα αγνά υλικά. Από τότε μέχρι σήμερα, η βιομηχανία λαντικών Πασιάς εξελίχθηκε σε μία από τις πιο σύγχρονες μονάδες ευρωπαϊκών προδιαγραφών στη χώρα μας. Λειτουργεί σε πιστοποιημένες κατά ISO και HASP μεγάλες εγκαταστάσεις στην ευκαρπία Θεσσαλονίκης, με σύγχρονο εξοπλισμό και αυτοματοποίηση στην παραγωγή της. Παράλληλα, με συνεχείς μικροβιολογικές και χημικές αναλύσεις, εξασφαλίζει το υψηλό επίπεδο υγιεινής των προϊόντων της. Λίγο πριν την αποφώνηση του δελτίου μας και την πρόγνωση του καιρού, πάμε να δούμε την αθλητική σας ενημέρωση. Μεγάλη ένταση, πάθος και συγκινήσεις δεν πάβουν να συμβαίνουν στο Μουντιάλ της Ρωσίας. Τον τίτλο του φαβορί στους 16 του Παγκόσμιου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου 2018 επιβεβαίωσαν η Βραζιλία και το Βέλγιο στον χθεσινό αγώνα της Δευτέρας, καθώς επικράτησαν του Μεξικού και της Ιαπωνίας και προκρίθηκαν στα προημιτελικά όπου και θα τεθούν αντιμέτωποι. Η Βραζιλία έκανε για ακόμα μία φορά μία εξαιρετική εμφάνιση και λήγησε το Μεξικό με 2-0, το οποίο διαμορφώθηκε με γκολ του Νεϊμάρ και Φιρμίνο. Με αυτόν τον τρόπο, οι Καριόκας κατάφεραν να περάσουν για 7η συνεχόμενη φορά στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Όσο για το Βέλγιο, οι Κόκκινοι Διάβολοι πήραν μια εντυπωσιακή πρόκριση στους 16 της διοργάνωσης και παρόλες τις αναλλαγές στο προβάδισμα, παράταση και πέναλτι δεν προέκυψε. Αλλά στο τελευταίο δευτερόλεπτο επικράτησαν με 3-2 επί των Σαμουράι της Ιαπωνίας. Πλέον, Βέλγιο και Βραζιλία έδωσαν ραντεβού στο Καζάν στις 6 Ιουλίου για το πιο ενδιαφέρον παιχνίδι της φάσης των 8 στο Μουντιάλ της Ρωσίας. Η ζωή σας σε πρώτο πλάνο. Πλάνο Στούντιο. Εθνικής Αντίστασης 13.
Η ζωή σας σε πρώτο πλάνο. Πλάνο Στούντιο. Εθνικής Αντίστασης 13. Κυρίες και κύριοι, όλο μας το πρόγραμμα μπορείτε να το παρακολουθείτε και στην ιστοσελίδα του σταθμού μας www.epilogues.tv. Από όλους εμάς, καλό σας βράδυ.